10 πανδημίες που άλλαξαν την ιστορία. Η πανόλη του Ιουστινιανού που αφάνισε το 1 τέταρτο του πληθυσμού της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, οι επιδημίες λέπρας και χολέρας, η Ισπανική γρήπη που λανθασμένα ονομάστηκε έτσι και η Ρωσική που ίσως ήταν κορονοϊός. Ανάγνωση Ζήνα Κουριώτη Είναι τα Pod Radio του Pro News. Οι μεταδοτικές ασθένειες απειλούν την ανθρωπότητα από τότε που άρχισαν να οργανώνονται οι πρώτες κοινότητες. Κανένα άλλο παράγοντα εκτό από τι μαζικέ λοιμώξει δεν έχει προκαλέσει περισσότερου θανάτους στη διάρκεια της ιστορίας ελονοσία, πανόλη, φυματίωση, λέπρα, ευλογιά, χολέρα και γρήπη είναι ορισμένες από αυτές που καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό την πορεία της ανθρωπότητας. Όταν μια μεταδοτική ασθένεια ξεπερνά τα όρια μιας γεωγραφικής περιοχής και απειλεί ευρύτερου πληθυσμούς ή και ολόκληρο τον κόσμο, ονομάζεται πανδημία. Από τον Μεσαίωνα μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 10 μεγάλες πανδημίες που στήχησαν τη ζωή σε δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους και άλλαξαν τον ρου της ιστορίας. Μετέβαλαν την ηλικιακή σύνθεση πληθυσμών, έγιναν αφορμή για κοινωνικές αναταραχές, για πόγκρον διώξεων, ακόμα και ένοπλες συγκρούσεις. Η ολοένα εντυνόμενη αστικοποίηση, η υπερεκμετάλλευση του φυσικού πλούτου και η αντατικοποίηση γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής αποτελούν παράγοντες που ευνοούν το ξέσπασμα επιδημιών και στο μέλλον όταν η COVID-19 περάσει και αυτή στην ιστορία. Η πανόλη της εποχής του Ιστινιανού που ξέσπασε το 541 με επίκεντρο την Κωνσταντινούπολη αφάνισε περίπου το 25 με 30% του πληθυσμού της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Στην κορύφωση της πανδημίας καταγράφονταν 5.000 θάνατοι την ημέρα μόνο στην Κωνσταντινούπολη. Αφού κράτησε για λίγα χρόνια, υποχώρησε αφήνοντας βαθιές πληγές στην καρδιά της Αυτοκρατορίας. Η λέπρα του 11ου αιώνα αποτέλεσε την κορύφωση μιας επιδημίας που σηκώγεγε επί αιώνες στην Ευρώπη. Με βάση τις τότε δοξασίες, θεωρήθηκε οστία τιμωρία. Η Ευρώπη γέμισε από 19.000 ειδικά νοσοκομεία-λεπροκομεία, που ονομάζονταν «Λαζαρέτα» από το όνομα του βιβλικού Πένιτα Λαζάρου της παραβολής του πλούσιου και του φτωχού. Η μαύρη πανόλη της εποχής 1346 με 1353 είναι ίσως η τραγικότερη όλων των πανδημιών, η πιο θανατηφόρα στην ιστορία του ανθρώπινου είδους. Υπολογίζεται ότι κόστισε από 75 έως και 200 εκατομμύρια ζωές, ερήμωσε την Ευρώπη και έφτασε στη Βόρεια Αφρική. Εκτιμάται πως μείωσε κατά τουλάχιστον 25% τον τότε παγκόσμιο πληθυσμό. Η Μεγάλη Πανόλη του Λονδίνου, 1665-1666, οδήγησε στο θάνατο σχεδόν το 1 τέταρτο του πληθυσμού της πόλης και θα είχε πολύ τραγικότερες συνέπειες αν δεν συνέβαινε η Μεγάλη Πυρκαγιά του Λονδίνου το 1666, η οποία αποτελείωσε το έργο της επιδημίας. Σφαγιάστηκαν εκατοντάδε χιλιάδες κοιλιά και γάτε ω πιθανή πηγή μετάδοση τη πανδημία. Η πρώτη πανδημία χολέρα, 1817 με 1824, ξεκίνησε στην Ινδία, όπου προκάλεσε και τα περισσότερα θύματα και έφτασε στι ακτέ τη Μεσογείου. Μεταξύ άλλων, στέρισε τη ζωή σε πολλού Βρετανού στρατιώτε στην Ινδία. Ήταν ένα από του κύριου λόγου που ονομάστηκε πανδημία. Η ρωσική γρήπη του 1889 με 1890 ερευνάται ακόμα αν όντω οφειλόταν στον ιό της γρήπης ή σε κορονοϊό. Όπως ανέφερε ο καθηγητής ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ιωάννης Κιουμής σε πρόσφατη εκδήλωση για την ιστορία των πανδημιών, υπάρχουν ενδείξεις και για τα δύο, με τις τελευταίες μελέτες να συγκλίνουν περισσότερο στο ότι μάλλον ήταν κορονοϊός, κάτι που συνδέει τη συγκεκριμένη επιδημία με τη σημερινή. Στήχησε τη ζωή σε περίπου 1 εκατομμύριο ανθρώπους σε Ασία και Ευρώπη, ενώ έφτασε μέχρι την Αμερική. Η περίφημη Ισπανική γρήπη 1918-1920, που εξελίχθηκε σε τέσσερα διαδοχικά κύματα, στήχησε τη ζωή από 20 έως και 50 εκατομμύριων ανθρώπων παγκοσμίως, περισσότερους από τους νεκρούς του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στη διάρκεια του οποίου εκδηλώθηκε. Όπως επεσήμανε ο κύριος Κιουμής, λανθασμένα ονομάστηκε Ισπανική. Ξεκίνησε από τη Βόρεια Αμερική και το βάπτισμά της ως Ισπανικής οφείλεται στο ότι η Ισπανία δεν συμμετείχε στον πόλεμο και δεν είχε περιορισμούς στις δημοσιεύσεις των εφημερίδων. Έτσι η ενημέρωση από την Ισπανία διασπυρώταν σε όλο τον κόσμο. Ένας άλλος λόγος είναι ότι προσέβαλε και τον βασιλιά της Ισπανίας Αλφόνσο τον 13ο. Η ασιατική γρήπη 1957 με 1958 που ξεκίνησε από την Κίνα και εξαπλώθηκε στην Αμερική και στην Ευρώπη στήχησε τη ζωή σε 1 έως 4 εκατομμύρια σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ή σε ένα ως 1 ως 1,5 εκατομμύριο σύμφωνα με την πιο μετριοπαθή εκτίμηση του CDC των Ηνωμένων Πολιτειών. Η επιδημία του AIDS ξεκίνησε το 1981 και εξελίσσεται μέχρι σήμερα έχοντας γίνει ενδυμική. Μέχρι σήμερα έχει στοιχήσει τη ζωή σε 25 με 42 εκατομμύρια ανθρώπους. Από το 2004 που εμφανίστηκαν τα πρώτα κοκτέιλ φαρμάκων, οι θάνατοι μειώθηκαν εντυπωσιακά. Ωστόσο ακόμα και σήμερα καταγράφονται χιλιάδες θάνατοι, κυρίως σε χώρες υποσαχάριας Αφρικής. Η τρέχουσα πανδημία COVID-19 που πλήττει την ανθρωπότητα από τις αρχές του 2020 έχει καταγράψει μέχρι σήμερα πάνω από 493 εκατομμύρια κρούσματα και πάνω από 6 εκατομμύρια θανάτους σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα ποντ του ProNews ανανεώνονται καθημερινά μέσα από τη σελίδα του ProNews.gr.